πάντα. Έχω ενημερωθεί διεξοδικά από τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Γάλλο πρόεδρο, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και φυσικά τον Έλληνα πρωθυπουργό για τα όσα συζητήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Λιθουανία. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτά που έχω ακούσει. Καταγράφω το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε, είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε, είναι κάτι που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δικής μας πρότασης, της δικής μας προσέγγισης. Με ικανοποίηση άκουσα ότι αυτή η ενίσχυση των σχέσεων περνά μέσα και από ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα κριθεί κατά πόσον αυτές οι δηλώσεις, η έκφραση ενδιαφέροντος θα συνοδευτεί και από συγκεκριμένες κινήσεις που επαναλαμβάνω σχετίζονται άμεσα με το Κυπριακό. Έχω, θέλω να το πω, μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις. Συνεχίζονται οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θεωρώ ότι θα κορυφωθούν στην Νέα Υόρκη και αναλόγως του αποτελέσματος στη Νέα Υόρκη θα δούμε και ενδεχομένως και μακάρι να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και τον Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλα θα εξαρτηθούν από τις ενέργειες και όχι απλά από τις προθέσεις. Επαναλαμβάνω, οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές, τις χαιρετίζω, τις υποστηρίζω, τις στηρίζω και είμαι εδώ να εργαστώ πλέον επί συγκεκριμένων εξελίξεων που αφορούν την επανέναξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού με ένα ενισχυμένο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχω τη χαρά να υποδεχθώ στην Κύπρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα υποδεχθώ και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Θα υπάρξουν διμερείς συναντήσεις αλλά και τριμερείς συνάντηση και ειδικότερα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα καθορίσουμε και τη στρατηγική για τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Να πω ότι και σήμερα και χθες στο περιθώριο των συναντήσεων μου έγιναν συγκεκριμένες αναφορές και για τον πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από συγκεκριμένες εξελίξεις που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά και το θέμα που αφορά την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διορισμό και μιας προσωπικότητας. Έγινε συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί και σήμερα. Έχουμε κάποια ένδειξη από τις επαφές για τις θέσεις του Τούρκου Προέδρου για το Κυπριακό πέρα από αυτό το φτιάξιμο? Ναι, είναι σημαντικό ότι αντιλαμβάνεται ο Τούρκος Πρόεδρος πάντα στην ενημέρωση, στη βάση της ενημέρωσης που έχω λάβει από τα διαμυφθέντα, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος και στο Κυπριακό, επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Και ειλικρινά πιστεύω, ελπίζω, ευελπιστώ να υπάρξουν τέτοιες συγκεκριμένες εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά που θα δούμε το επόμενο διάστημα και θα δείξουν στην πράξη κατά πόσον όλα αυτά τα εννοούν. Ακόμα είχα στην προηγούμενη σας διαγραμματική στην συνέντευξη τύπου, είχατε μιλήσει για κάποια μονομερή μέτρα για την Κυπριακή κοινότητα. Είχατε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους από την Κυπριακή κοινότητα. Μπορείτε να μας πείτε με ποιους μιλήσατε και τι? Μίλησα με την κοινωνία των πολιτών. Μίλησα με Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας που πιστεύουν πραγματικά στην επανένωση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Άκουσα τις ανησυχίες τους, άκουσα τις έγνοιες τους και ναι, ετοιμάζουμε προτάσεις τις οποίες θα δημοσιοποιήσουμε πολύ σύντομα. Την ίδια στιγμή είχα αποστείλει και μια επιστολή στον κύριο Τατάρ σε σχέση με το να επισκεφτούμε από κοινού το ανθρωπαϊκό εργαστήριο για το θέμα των αγνοωμένων, ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα. Ενημερώθηκα χθες το βράδυ για εκ πρώτης, αν θέλετε, αντίδρασης, θετικής αντίδρασης. Μάλιστα συζητήθηκε και συγκεκριμένη ημέρα, τα τέλη Ιουλίου, για να επισκεφθούμε μαζί και ξεκινά σήμερα και η προετοιμασία ενός κοινού ανακοινοθέντος που θα ακολουθήσει τη σεϊκή επίσκεψη μας. Ελπίζω να καταλήξουμε σε αυτό το κοινό ανακοινοθέντο. Δεν βλέπω να υπάρχουν οποιοσδήποτε δυσκολίες. Να γίνει αυτή η επίσκεψη, θα στείλει ένα θετικό μήνυμα και είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, είμαι εδώ με σοβαρότητα, με ρεαλισμό να οργαστώ για επίλυση του Κυπριακού, ένα στόχος τον οποίο θεωρώ εφικτό στη βάση της δικής μας προσέγγισης να δημιουργηθεί μια αμοιβαία υποφελής κατάσταση πραγμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους και γι' αυτό το λόγο που επιμένω στην
πιο ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο βλέπω να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ.